Πρέπει δημόσια να ευχαριστήσω τους απόδημους Έλληνες, αυτούς που μένουν στην Στουτγκάρδη της Γερμανίας, για τη δωρεά που κάνανε στο νοσοκομείο μας. Συγκεκριμένα φέραν 19 κούτες πολύτιμου φαρμακευτικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα για ανάγκες διαφόρων κλινικών, αιματολογικών, ογκολογικών κλπ. Είναι πολύτιμη βοήθεια, ειδικά στους καιρούς της οικονομικής στενότητας. Και μπορώ να πω ότι και άλλες ομάδες από Δήμων Ελλήνων σκέφτονται να κάνουν δωρεές στο νοσοκομείο. Ακόμα δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε, όταν πραγματοποιηθεί θα ακούσετε και αυτές. Και τους ευχαριστούμε πράγματι από καρδιάς, ως διοίκηση, ως εργαζόμενοι του νοσοκομείου και φυσικά οι ασθενείς. Εκπροσωπώντας τους απόδημους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, αυτή τη στιγμή παραδίδω στον διοικητή του Γενικού Πανεπιστημίου της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Αδαμίδη Δημήτριο, 19 κούτες, τα οποία παρέχουν μέσα φαρμακευτικό υλικό και κάποια φάρμακα μεγάλης αξίας για αιματολογικές παθήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως όλους τους Έλληνες που φαίνεται ότι η σκέψη τους είναι πάντοτε προς την Ελλάδα και ένα περισσότερο που ζούμε σε αυτή την οικονομική δυσχέρεια. Προσπαθούμε κάθε τρόπο να βοηθήσουν εμάς τους Έλληνες που ζούμε στην Ελλάδα και ιδίως στον Εύρο, γιατί όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι Έλληνες της Στουτγκάρδης είναι από εδώ από τον Εύρο. Πέρα τούτου θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη μεταφορική εταιρεία της Αλεξανδρούπολης που αφιλοκερδώς μετέφερε όλο αυτό το φαρμακευτικό υλικό από Θεσσαλονίκη μέχρι το σπίτι μου, καθώς επίσης και τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συλλόγου που θέλησε να βοηθήσει δίνοντας ένα φορτηγάκι και να μεταφέρουμε από το σπίτι μου προς το νοσοκομείο όλο αυτό το υλικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ακόμη και τις κυρίες που ήταν οι διοργανώτριες επάνω στον απόδημο ελληνισμό της πόλης Στουτγκάρδης, την κυρία Φλόρα, την κυρία Μάρθα και την κυρία Λίτσα. Μου έχουν πει να τους πω μόνο τα ονόματα, δεν χρειάζεται, ως εδώ.